Ό,τι κανενός πολίτη η περιουσία δεν κινδυνεύει να χαθεί, ξεκαθάρισε από το βήμα της Βουλής ο Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κωνσταντίνος Κυρανάκης, ο οποίος αναφερόμενος στις διαδικασίες κτηματογράφησης, τόνισε ότι όσα λέγονται περί κινδύνου περιουσιών δεν έχουν περιεχόμενο και πως με τη διαδικασία αυτή αντιθέτως κατοχυρώνονται οι περιουσίες από τους ιδιοκτήτες τους. Απευθυνόμενος στην πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Κωνσταντοπούλου, και τον βουλευτή της Νέας Αριστεράς, Δημήτρη Τζανακόπουλο, που κατέθεσαν ερωτήσεις για την κτηματογράφηση, ο κύριος Κυρανάκης τόνισε. Δεν κινδυνεύει η περιουσία κανενός από τις διαδικασίες κτηματογράφησης. Αντίθετα, τον βοηθάνε για να κατοχυρώσει τα κινητά του. Μην τρομοκρατείτε τον κόσμο, είναι πολλαπλάσιος ο αριθμός των δηλώσεων που κατατίθενται. Μάλιστα, ο κύριος Κυρανάκης ως παράδειγμα ανέφερε την Κρήτη, σημειώνοντας ότι οι δηλώσεις κτηματογράφησης με τις νέες διαδικασίες έχουν πολλαπλασιαστεί. Όπου σημείωσε, στο Ρέθυμνο οι δηλώσεις 18πλασιάστηκαν, στα Χανιά 12πλασιάστηκαν, στο Ηράκλειο 15πλασιάστηκαν, χωρίς ωστόσο να αναφέρει συγκεκριμένα ποσοστά και παρά τις αντιδράσεις που εξακολουθούν να υπάρχουν για τη διαδικασία και πώς προχωράει με διαφορετικό βηματισμό ανάλογα με το Δήμο ή ανάλογα και με τις περιοχές. Στην παρούσα φάση η συμμετοχή κυμαίνεται περίπου στο 40%. Επομένως, η συμμετοχή αυτή τη στιγμή στους Δήμους Μαλεβιζίου, Χερσονήσου και στο υπόλοιπο του Δήμου Ηρακλείου είναι περίπου στο 40%. Από το βήμα της Βουλής, ο αρμόδιος υφυπουργός ξεκαθάρισε ότι ακόμη και στις περιπτώσεις που κάποιο ακίνητο δεν δηλωθεί, όταν ο πραγματικός ιδιοκτήτης προσκομίσει τον τίτλο του, η αποδοχή κληρονομιάς ή και δικαστική απόφαση χρησικτησίας, μπορεί να εγγράψει και να κατοχυρώσει το περιουσιακό του δικαίωμα. Το ίδιο καθησυχαστικός ήταν και με όσους δεν έχουν το σύνολο των εγγράφων που χρειάζονται, για τους οποίους τόνισε ότι θα μπορούν και μετά την 30η Νοεμβρίου να το προσκομίσουν. Αυτούς τους πολίτες λοιπόν, οι οποίοι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία τα οποία έχουν σήμερα και τους λείπει, όχι με δική τους ευθύνη ή ακόμη και με δική τους ευθύνη θα πω εγώ, κάτι από όλα αυτά, κάποια από όλα αυτά και μετά στις 30 Νοεμβρίου θα έχουν επαρκή χρόνο να το προσκομίσουν. Άρα λοιπόν κανείς δεν μένει έξω από τη διαδικασία, καμία υφαρπαγή περιουσίας δεν υπάρχει. Αντιθέτως, υπάρχουν τρόποι για να μπορέσουν αυτοί οι πολίτες να προσκομίσουν αυτά τα οποία τους λείπουν σε εύλογο χρόνο. Την ίδια ώρα, ωστόσο, σχεδόν δεδομένη θεωρείται μια άτυπη παράταση με τη μορφή αποδοχής των δηλώσεων ως εκπρόθεσμων και πάντως για ένα μικρό διάστημα χωρίς την επιβολή προστήμων. Μένει να δούμε στην πράξη μετά την 30η Νοεμβρίου ποια θα είναι η τακτική που θα ακολουθήσει το αρμόδιο Υπουργείο. Καθώς ναι μεν θεωρητικά βάσει νόμου προβλέπονται πρόστιμα, όμως στην πράξη μέχρι και σήμερα σε καμία άλλη κτηματογράφηση δεν είχαν επιβληθεί πρόστιμα στο παρελθόν.